Είναι πολύ ζωηρή η κερά και χορεύει συνέχεια. Ναι, ναι, ήταν ενός η γυναίκα του πολύ ζωηρή. Ναι. Και κάποια στιγμή έφτασε, λέει, η ώρα που το χωριό είχε πανηγύρι. Και την έπιασε εδώ και την αρμήνευε. Λέει, γεια, σεμνά. Εδώ κουνιέσαι και θα χασκογελάς του κάθε νους. Και θα κάθεσε και πότε στο τραπέζι, στην καρέκλα. Μην είσαι συνέχεια στην πίστα. Αυτή αντέδρασε αμέσως. Λέει, ένα χρόνο την περιμένω τούτη να τη μέρα. Σκέφτηκε αυτός τώρα διάφορα να κάνει τον άρρωστο, ακόμη και τον ποθαμένο, προκειμένου να την αναγκάσει να μην πάει στο γλέντι. Και συνεννοήθηκε με ένα φίλο του γιατρό και την ώρα που την είδε και στολιζότανε, πέφτει χάμε, λέει, η καρδιά μου! Να τον κάτω. Παναγία μου, η ντάπα, δεν ξέρω εγώ τι, αυτή φωνάζει τον γιατρό, μες στο κόλπο δά ο γιατρός, πιάνει το σφιγμό, έτσι, λέει, επόθανε, έτσι λέει. Άσκησε, έκλαιγε αυτή, αλλά ξάγησε το ρολόι. Να ξεκινούσε το γλέντι. Κατά τις 11 λέει, η ώρα που φύγανε οι μυρολογίστρες, εκράτηξε αυτή μια και τη λέει, γιαε, μισό του σου βάλει ροβίθια θα σου δώσω, να κάθεσαι να τον εκλέσω όλη νύχτα. Εντάξει, λέει, εντάξει αυτή, κακομοίρα πάφτουση. Και έκατσε και τον ήκλαιγε η άλλη όλη νύχτα και έφυγε αυτή, πήγε στο γλέντι. Είμαι χελοσφαμένη, πήγε. Ναι, το γλέντι και δεν γύρισε παρά μόνο με βγήκε λέει ο ήλιος. Ο άλλος εδώ μέσα στο κασόνι, ναι. Να μην μπορεί να κουνήσει και να βράζει και από το θυμό του, ε. Κούνει αυτός εδώ, άστην εσύ, έλεγε από μέσα του και θα δεις εγώ τι θα το μεσημέρι, να, ναι. Όταν πηγαίναν να τον εθάψουν λοιπόν, εκρεμάστηκε από μια σκιά, έκοψε κιά μια βέργα και την έκαμε λέει τα λαθιού. Και πού σε πονεί, ναι, και πού, ναι, σε σφάζει, ναι. Αλλά έλα όμως, λέει, που μετά από καιρό, επόθανε στα αλήθεια. Και όταν του πηγαίνανε στο νεκροταφείο, λέει αυτή, μην πάτε από τη σιτιά να μην ξανασκαλώσει και κόψει κανένα λούμακα και με ξανασβολώσει.